Τώρα ρε εσείς τι να πω. Είμαι στο τάφο, τον ιερό του το τάφο εδώ, που εδώ αναπαύεται μία από τις πιο αγιασμένες ψυχές, ο πατέρας μου, ο φίλος μου, ο δάσκαλός μου, ο Δεσπότης ο Σεβαστιανός. Πόσα να πει μωρέ κάποιος γι' αυτόν. Πόσα να πει κάποιος γι' αυτόν. Αχ Θεέ μου. Ήμουνα το πνευματικό του παιδί, το παπαδάκι του εκεί δίπλα στις λειτουργίες. Μετά ήμουνα ο ψάλτης του, τρομάρα μου κι εγώ. Αλλά ήμουνα και ο συνεργάτης του. Ήμουν αυτός που από δημοτικό βρέθηκα με τόση ευλογία στη ζωή μου στα πόδια του κοντά, στα ποδαράκια του τα αγιασμένα. Ήταν το λιοντάρι που πάλευε για τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου, αλλά ήταν και ο πνευματικός δάσκαλος που είχε την πιο καθαρή ψυχή. Πεντακάθαρος ο ίδιος. Πεντακάθαρος σε όλα του. Αφιλάργυρος. Πέρασαν τόσα και τόσα και τόσα και τόσα χρήματα από κοντά του, από το έργο του, από τον αγώνα του, με τα γυροκομεία, τα ορφανοτροφία, τα οικοτροφία, τους φτωχούς, τους πεινασμένους, τους δυστυχισμένους, τους βορειπυρώτες, τον αγώνα, 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 πάλευε σε όλο τον κόσμο. Και όμως από την δικιά του ψυχή και καρδιά δεν άγγιξε τίποτα, ούτε από τη δόξα, ούτε από τα χρήματα, ούτε από τους εγωισμούς. Ταπεινός, ταπεινότατος ο ίδιος. Τι μορφή Θεέ μου, δεσπότησε τούτον τον τόπο τον φτωχό, όργωνε χωριό χωριό να λειτουργάει. Ποτέ δεν περνούσε Κυριακή να μην βρεθεί σε ένα χωριουδάκι. Γιορτή, μέρα, καθημερινή, 15 Αύγουστος, παρακλήσει στο ένα χωριό, παρακλήσει στο άλλο, επισκέψει το ένα χωριό, επισκέψει το άλλο. Και εμείς κοντά του, κοντά του, κοντά του. Και όταν απόθανε, αχ, αυτή η διαθήκη του που λέει, δεν έχω ούτε μία δεκάρα, ούτε σε καταθέσεις, ούτε στη τσέπη μου, ούτε στο γραφείο μου, ούτε πουθενά. Και παρέδωσε πεντακάθαρη την ψυχή του στο Θεό με καρκίνο φρικτό. Και όμως το τελευταίο βράδυ που πήγα να τον δω, έλαμβαν τα μάτια του, έλαμβε το πρόσωπό του, φαίνονταν ότι έβλεπε εκεί που σε λίγο θα πήγαινε και γέμιζε χάρη, φως και ευλογία. Σύντομα μωρέ θα γίνει και αυτός στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, γιατί το αξίζει με τον αγώνα του, την προσπάθειά του, όλα αυτά τα οποία έκανε στη ζωή του. Πόσο τυχερός νιώθω, πόσο που έζησα κοντά του τόσα χρόνια. Πόσο Θεέ μου, παπούλι μου, να με έχεις την ευχούλα σου εκεί πάνω και στην προσευχή σου και να λες κανένα Κύριε Λέησον και για μένα στο Θεούλη και για όλους τους ανθρώπους όπως το έκανες πάντα.